Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μια εκπομπή από τις συχνότητες του Ιλυρία Pop TV είναι κοντά σας και σας καλωσορίζει. Βαριές οι κυβερνητικές ευθύνες για την ληστική ρήτρα αναπροσαρμογής. Η κοινωνία που δοκιμάζεται δεν μπορεί να φορτωθεί ξανά τα υπερκέρδη των καρτέλ που καθιστούν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι, τέσσερις καθετοποιημένοι παίχτες της ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι και δραστηριοποιούνται με όρους ληστικού καπιταλισμού. Όμως έσκασε μία βόμβα κατά της ληστικής ρήτρας. Ας δούμε όμως τι ζημιά έκανε τη βόμβα με την βοήθεια της εκλεκτή μας καλεσμένης, κυρία Νανά Χεμενίδου, υποψήφια βουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από την Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κυρία Χεμενίδου, σας καλωσορίζω και καλησπέριζω για μία ακόμη φορά. Και εγώ σας καλησπέριζω, κύριε Μποντετσιάνο, και βλέπετε με χαμόγελο ακούω τον πρόλογό σας. Πάντοτε περιμένω τον πρόλογό σας. Είναι ακριβώς πάνω σε αυτά που θα συζητήσουμε, περιεκτικότατος και κέριος. Και βόμβα, νομίζω χαρακτηρίσατε βόμβα όλη αυτή την κατάσταση, έτσι. Πάμε να δούμε τι ζημιά έκανε. Λοιπόν, Πάτρα, δικαστική απόφαση σταθμός κατά της ληστρικής ρήτρας αναπροσαρμογής από 10 πολίτες. Θα μας περιγράψετε, σας παρακαλώ, το χρονικό πώς, πότε συνέβη και τι αποτελέσματα είχε. Είπατε μόνο για 10 πολίτες. 10 πολίτες μπόρεσαν, όταν ενώθηκαν, να σχηματίσουν μία βόμβα. Είδατε, κύριε Βοντετσιάνο, μόνο 10 πολίτες, όταν τους έχει κάψει το δίκαιο, το άδικο μάλλον, και έχουν δεχθεί στην καμπούρα τους ένα τεράστιο άδικο κατά συρροήν, όμως είπαν θα ενωθούμε. Προφανώς ήταν και συγγενείς, φίλοι αυτοί μεταξύ τους, γιατί έγινε όλη η αγωγή, η ομαδική αγωγή. Λοιπόν, 10 νοματέοι ενώθηκαν και έχουν σχηματίσει μία βόμβα. Φαντάζεστε αυτό που λέω πάντοτε στις εκπομπές μου και είναι φυσικά και το μότο του φορέα, ότι ένωση, εδώ και τώρα ένωση, ψάξε, μάθε και ενώσου πολίτη. Ένωση 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, καταλαβαίνετε τι βόμβα θα είναι αυτή. Θα συνταράξει τα θεμέλια και οτιδήποτε είναι στο άδικο θα πέσει και στο σκοτάδι και στη σκιά. Οπότε αυτά τα 10 άτομα τι έχουν κάνει. Προσέφυγαν στο μονομελές πρωτοδικείο της Πάτρας, το οποίο έχει δει και έχει μελετήσει την προσφυγή τους και είδε ότι μέσα εκεί στους λογαριασμούς, που σαφώς και αυτοί οι δικαστικοί τους ίδιους λογαριασμούς παίρνουν, υπήρχε η ρήτρα αναπροσαρμογής μέσα εκεί, η οποία ανέβαζε πάρα πολύ το ποσό προς πληρωμή. Ενώ βλέπουμε και στο διαδίκτυο κυκλοφορεί πάντοτε, κυκλοφορούν κατά καιρούς λογαριασμοί της ΔΕΗ, όπου αναγράφεται το ποσό το οποίο της κατανάλωσης της ενέργειας και μπορεί το ποσό να είναι 100 ευρώ και το τελικό ποσό πληρωμής να είναι 1100, χωρίς υπερβολή αυτό. Γιατί ξαφνικά περιπτεράκια και μικρά μαγαζάκια τα οποία πλήρωναν 300 ευρώ έφτασε να τους έρχεται 2.500 ευρώ και 3.000 και 4.000 ευρώ. Και όλα αυτά με πάρα πολλά άλλα που βρίσκονται δίπλα, που δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτά, διάφορα δηλαδή γράμματα που δεν ξέρουμε τι είναι, τα πληρώνουμε, και είναι και η ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία, λέει το μονομελές πρωτοδικείου, πρώτον είναι αντισυνταγματική, το λέει ξεκάθαρα ότι είναι αντισυνταγματική. Βεβαίως έχουμε ακούσει και την Πενάκη να λέει πολλές φορές θα παραβιάζουμε το Σύνταγμα, παραβιάζουν το Σύνταγμα αφού κάνουν κάτι αντισυνταγματικό και κατά συρροήν. Και δεύτερον λέει, όλο αυτό βασίζεται σε έναν μαθηματικό τύπο εξαιρετικά δυσνόητο, το δικαστήριο το λέει αυτό, το μονομελές πρωτοδικείο το λέει αυτό, ότι βασίζεται όλο αυτό σε μία εξίσωση η οποία είναι εξαιρετικά δυσνόητη, τέτοια που να μην μπορεί να τη λύνει ο καλύτερος μαθηματικός. Γιατί πράγμα είναι αυτό και πώς καταλήγουμε από εδώ εκεί. Λοιπόν, άρα
εκ των πραγμάτων και όντας παράνομοι την καταδικάζουμε. Οπότε δικαιώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν υπέγραψαν, όταν υπέγραφαν τη σύμβαση με τον πάροχο αυτό που είναι η ΔΕΗ, δεν υπέγραφαν και για την ρήτρα αναπροσαρμογής, άρα δεν υπάρχει υπογραφή τους κάτω για αυτή την εξίσωση που καλούνται αναδίμηνο να πληρώνουν. Οπότε δικαιώθηκαν και λέει ουδέποτε οι αιτούντες ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για την επιβολή της ρήτρας. Είναι μέσα στη σύνταξη του αυτού που έχει βγάλει το πρωτοδικείο. Το ελάττωμα, λέει αυτό, το θεωρεί ελάττωμα αυτό, συνιστά ουσιώδη διατάραξη της συμβατικής ισορροπίας με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλείται ματέωση τελικά του σκοπού της σύμβασης. Οπότε αυτά τα άτομα, αυτά τα 10 άτομα που προσέφυγαν ενωμένα, δεν θα πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι ένα ποσό που ανεβαίνει κατά το δοκούν από τον πάροχο, από την ΔΕΗ εν προκειμένου, και φτάνει σε δυσθεώρατα ύψη. Και είναι και ένας άλλος τρόπος ότι από οπουδήποτε παράγεται ενέργεια, είτε είναι λιγνίτες, είτε ανεμογεννήτριες, είτε οποιαδήποτε ΑΠΕ, λοιπόν, παράγεται ενέργεια και δίδεται είτε σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, είτε σε καταναλωτές, οικιακούς δηλαδή καταναλωτές, ότι κοστολογείται με την ανώτερη τιμή του φυσικού αερίου που υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι και η ρήτρα, να προσαρμόζεται δηλαδή το ποσό, το τελικό ποσό με την τιμή του φυσικού αερίου. Κάτι που είναι εξαιρετικά εγκληματικό, όπως είπατε, εξαιρετικά αντισυνταγματικό και άδικο, κύριε Βοντετσιάνο. Δεν μπορεί δηλαδή από ενέργεια την οποία παίρνουμε από ένα υδροηλεκτρικό, κυλάει το νεράκι, το οποίο δεν το παράγει κανένας αυτό το νεράκι. Οι εγκαταστάσεις έχουν αποπληρωθεί εδώ και δεκαετίες που έχουμε, γιατί δεν έχουμε κάνει καινούργια υδροηλεκτρικά. Τα έχει πληρώσει ο κόσμος, ο λαός, ο πολίτης αυτά. Κυλάει το νεράκι, το ρεύμα το οποίο χρειάζεται ενέργεια για να ανέβει το νερό ψηλά, για να κατέβει μετά και με την υψομετρική διαφορά να δώσει ενέργεια. Αυτό πληρώνεται από την ίδια ενέργεια που παράγεται. Οπότε κυλάει το νερό, ο παραγωγός, να το πούμε έτσι, και κατόπιν πάροχος, γιατί είναι ο ίδιος παραγωγός και πάροχος, δεν βάζει από την τσέπη του μία για να παραχθεί αυτή η ενέργεια, μηδενικής δηλαδή χρέωσης, και φτάνει στον καταναλωτή με την ανώτερη τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό, αν δεν είναι εγκληματικό, ποιο είναι, κύριε Βοντετσιάνο, για πείτε μου. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή, κυρία Εμενίδου, και όπως είπατε και εσείς, είναι αντισυνταγματική και καταχρηστική ρήτρα λόγω του σύνθετου τρόπου υπολογισμού της. Και βλέπω εδώ πέρα, όταν ήρθαν οι πρώτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ στους καταναλωτές φίλου και γνωστού, τραβούσαν τα μαλλιά τους και μέσα από αυτούς θα τραβούσαν και εγώ τα δικά μου. Και θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Εμενίδου, το εξής. Αυτή η απόφαση που πήρε το πρωτοδικείο στην Πάτρα, ένιωσε στριμωγμένη δικαιοσύνη, άραγε και δικαίωσε τους πολίτες, ή θα μπορούσε να ξεφύγει από κάποιο παράθυρο και να μην τους κάνει να μην τους δικαιώσει? Προσφάτως έχει γίνει κάτι τέτοιο και ξέρετε, όταν γίνεται κάτι άδικο, δεν είναι να το ψάχνεις πολύ από πίσω. Γιατί άδικο είναι, να το είναι μπροστά μας, φανερώθηκε. Αλλά σας είπα ότι κάτι όταν δίδεται δωρεάν ή είναι υπέρ του πολίτη, αυτό με προβληματίζει ακόμα πιο πολύ. Κοιτάξτε σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει, έτσι. Να πονηρευόμαστε όταν μας δίνουν κάτι και δει το κράτος σχετικά δωρεάν. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε μία πλάνη, πολίτες, οι οποίοι πιθανόν να ξαναψηφίσουν αυτόν ή τον προηγούμενο, ο οποίος προηγούμενος έκανε όλο αυτό και το χρηματιστήριο ενέργειας, λοιπόν, να τους ξαναψηφίσουν, γιατί σκέφτονται ότι ναι, μας έδωσε 600 ευρώ για να πληρώσουμε τους παρόχους.
600 ευρώ σου τα έδωσε πολύτιμο. Αυτό να το θυμάσαι πάντοτε. Ποτέ δεν θα σε δώσει αυτό το κράτος κάτι, αν δεν σου πάρει 10 φορές πάνω από αυτό που σου έδωσε. Θα σου δώσει τα 600 ευρώ για να τα δώσεις στους φίλους, στους παρόχους πάλι. Ενώ θα μπορούσε να τους τα δώσει δωρεάν. Αλλά αυτά τα χρεώνεται. Τα παίρνουμε σαν δάνεια ξανά, με υπέρογκους τόκους που θα τα πληρώσουν τα δισέγγονά μας. Τα δανειζόμαστε μέσω του δικού μας λογαριασμού να πάνε πάλι σε αυτούς που, οι οποίοι αυτοί είναι που ανέβασαν σε αυτά τα δυσθεώρατα ύψη, και αντί να πληρώνουμε 60 πληρώνουμε 600. Εκείνη τη διαφορά έρχεται το κράτος που είναι φίλοι προς αυτούς για να τους πει μην ανησυχείτε, ανεβάστε το όσο θέλετε εσείς, τη διαφορά αυτήν θα σας την πληρώνουν οι καταναλωτές με χρήματα που θα δίνει το κράτος, δηλαδή ο ίδιος ο καταναλωτής, και θα χρεώνεται σε βάθος χρόνου. Αυτό, πολίτη μου, δεν μπορείς να καταλάβεις. Όταν αυτό το κράτος σου δίνει κάτι και σχετικά δωρεάν, να είσαι πάρα πολύ ψηλιασμένος από πίσω. Ακόμα και αυτό το καινούργιο, τα παλιά, τα ψυγεία και αυτό το, πώς λέγεται, ανανεώνω αυτό όλο, έχουμε δει και έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο ψυγείο το οποίο έκανε 900 ευρώ να πηγαίνει στα 1200 ευρώ. Το ίδιο ακριβώς ψυγείο ένα μήνα νωρίτερα, και παίζονται και τέτοια παιχνίδια. Και πάλι τα πάντα όλα ευνοούν τον αυτόν που έχει το κατάστημα, τον επιχειρηματία, τον τραπεζίτη, τον παραγωγό ενέργειας, τον πάροχο ενέργειας. Και να γιατί τώρα προκαλούν, λέει, τα κέρδη της ΔΕΗ, 600 εκατομμύρια από τα τιμολόγια των οικοκυριών, προκαλούν, λέει, ήλιγκο τα κέρδη της ΔΕΗ. Μόνο το Σεπτέμβρη, προσέξτε τώρα, για τώρα σας μιλώ, 600 εκατομμύρια από τα τιμολόγια των νοικοκυριών. Η ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ δεν είναι κρατική. Τώρα γίνονται ενέργειες να γίνει ξανά κρατική. Είναι σε χέρια ιδιωτών. Ο Στάσης τρίβει τα χέρια του. Είπε 365.000 τον χρόνο, δηλαδή 1.000 ευρώ την ημέρα, ο κύριος αυτός, για να βάζει χέρι κατά εκατομμύρια στις τσέπες των νοικοκυριών. Η ίσπραξη, λέει, το ποσό των 800 εκατομμυρίων ευρώ από την ίσπραξη της πόλης του 49% της ΔΔΕ, που καλύπτεται αυτό με όλο αυτόν τον πακτολό χρημάτων που έρχονται. Τα καθαρά κέρδη, λέει, της ΔΕΗ από τα τιμολόγια ρεύματος μόνον για το Σεπτέμβρη, προσέξτε κύριε Βοντετσιάνο και πολίτες μου, για να δείτε τι έσχος γίνεται πίσω από τις πλάτες μας και στα τιμολόγια. Μόνο, λέει, για τον Σεπτέμβρη ανέρχονται σε 667 εκατομμύρια 301 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί ποσά σας μιλώ. Είναι για πολλά τεράστια. Γι' αυτό και ιδίως για τον μήνα Σεπτέμβριο που μας λέτε, κυρία Εμενίδου, έτσι, και η κυβέρνηση οφείλει να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις κάποια στιγμή. Κοιτάξτε, από 288 που ήταν η μεγαβατόρα, η ΔΕΗ τιμολόγησε το κόστος της μεγαβατόρας, πόσο λέτε, 788 ανά μεγαβατόρα. Κατανοείτε τώρα τι σας λέω, από 288 που και αυτό ήταν αυξημένο, υπεραυξημένο, θα έπρεπε να είναι 80. 80. Αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία, η Ιβηρική, είναι με 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, κύριε Βοντετσιάνο, και έρχεται η ΔΕΗ, η ιδιωτική ΔΕΗ, και το ανεβάζει στα 788. Οπότε να τη διαφορά. Λέει τώρα το κράτος και ο Μητσοτάκης, 288 έπρεπε να πληρώσεις. Ποια είναι η διαφορά? Είναι 448 ευρώ. Αυτά τα 448 μέχρι το 788 που σε βάζει ο πάροχός σου, θα σου τα πληρώσουμε εμείς. Θα μπει στο λογαριασμό σε αυτό το ποσό να το δώσεις πάλι στον πάροχο. Και να πεις, μα τι καλά, ξελάφρωσα μετά. Όχι, αντί να το δώσεις εκείνον κατευθείαν, το δίνει εσένα για να σε χρυσώσει το χάπι, να σου δείξει αστερόσκονη στα μάτια και να πεις, έλα μου, ας το ξαναψηφίσω. Να, θα μου πληρώνει αυτό το ποσό, το οποίο βγαίνει από την καμπούρα των εγγονών σου, πολίτη μου. Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Και αναρωτιόμαι, κυρία Μερίδου, πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική, έτσι, άνεση να πληρώσουν τους λογαριασμούς, θα τους έκοψαν και το ρεύμα.
Και θα ήθελα λίγο να μου πείτε αν έχετε κάποια εικόνα από την δικαίωση αυτών των συμπολιτών στην Πάτρα που έγινε. Θα αποφερθώ εγώ εσείς ως σκηνοθέτης μας, δηλαδή αυτά τα ποσά, θα αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς. Φυσικά, αυτονών, ναι. Όσοι προσφύγουν. Εμάς. Εσάς όχι, κύριε Βοντεσιάνο. Εσάς όχι. Και ξέρετε τι, εκ του πονηρού τι γίνεται. Θυμάμαι και μία άλλη περίπτωση όπου έβγαινε ο Υπουργός, μιλάω για τις συντάξεις, και έλεγε μην το κάνετε, θα δοθούν αυτά τα χρήματα, θα δοθούν. Και δεν προσέφηκαν δικαστικά χιλιάδες συνταξιούχοι που εδικαιούντο, και στο τέλος τι έγινε, όσοι προσέφηγαν αυτοί πήραν τα χρήματα τα οποία τους έκλεψαν προηγουμένως, δεν τους έδωσαν πάλι τίποτα, τα δικά τους χρήματα, και αυτοί που δεν κατέφυγαν δεν πήραν μία, ενώ τους καθησύχαζε ο Υπουργός και έλεγε γιατί να καταφύγετε και να πληρώσετε κιόλας, αφού να μόλις γίνει το εγκριθούν όλα αυτά θα σας επιστραφούν. Και κάτι πολύ λίγοι άνθρωποι που κατέληξαν και ευτυχώς δεν μάσησαν σανό και είπαν με αυτό το κράτος δεν είναι να αστειεύεσαι, ας καταφύγω στη δικαιοσύνη, και το έκαναν. Αυτοί οι άνθρωποι κατέφυγαν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα έπρεπε αυταπάγγελτα, κύριε Βοντετσιάνο, δεν χρειάζεται εγώ και εσείς να τρέξουμε στις πόρτες της δικαιοσύνης που δεν έχουμε μία για να πληρώνουμε και το δικαστικό κατεστημένο και σύστημα για να βρούμε το δίκιο μας. Ένας εισαγγελέας θα έπρεπε να πει τι είναι αυτή η ρήτρα, γιατί έρχεται και στο σπίτι του αυτός ο λογαριασμός. Αλλά αυτός θα πάρει και 10.000 το μήνα. Να πάρει ευχή, θα μπορέσει να το πληρώσει. Όταν όμως εμείς παίρνουμε 500 ευρώ, αν είμαστε και τυχεροί που ασκούμε δουλεία, που δουλεύουμε, και ο λογαριασμός μας έρχεται 1,5 χιλιάρικο, τι θα κάνουμε? Και όταν μέχρι τώρα έχουν κοπεί 240.000 και τους έχουν αφαιρέσει και αυτό αντισυνταγματικό τη χελώνα, και υπάρχει και κίνδυνος όταν σου κόψουν το ρεύμα να πας να το συνδέσεις, να είσαι απρόσεκτος, και υπάρχει και κίνδυνος της υγείας σου. Όλα αυτά ποιος τα πληρώνει, κύριε Βοντετσιάνο? Ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Θα έπρεπε να προστρέξουν 10 καταναλωτές και να δικαιωθούν? Φαντάζεστε πόσο παράνομη και παράλογη είναι αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής, ούτως ώστε ανάγκασε και την αργοκίνητη δικαιοσύνη εδώ στη χώρα μας να πει είναι αντισυνταγματική, κύριοι κύριοι, και δεν θα πληρώσει, γιατί έγινε τώρα πρόσφατα αυτό το θέμα. Και λέω πάλι τον πολίτη, κύριε Βοντετσιάνο, ότι 10 άνθρωποι μπόρεσαν και έκαναν μία βόμβα και έτριξαν τα θεμέλια, και είμαι εδώ για να το πω στον πολίτη να το συνεχίσει, να το διαδίδει, ότι άλλοι 10 να προσφύγουν μαζί, άλλοι 150, 1.000 να προσφύγουν στο... Και ξέρετε ότι όταν είναι δεδικασμένο δεν μπορεί και το άλλο δικαστήριο να κάνει πίσω, είναι σαν να αναιρείται η δικαιοσύνη. Και θα πούν αυτοί οι δικηγόροι, ο δικηγόρος που θα αναλάβει, κύριε, το πρωτοδικείο στην Πάτρα το έβγαλε. Τι διαβάζετε, διαφορετικά βιβλία διαβάζετε? Άρα, γι' αυτό το δεδικασμένο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Να προσφύγουν 101 εκατομμύριο μαζί. Και αυτοί οι 1 εκατομμύριο που θα έχουν μια ομαδική κίνηση προς το όποιο δικαστήριο για να βρουν το δίκαιο τους, μετά να προσφύγουν και στο Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, που έχει όλες τις λύσεις για δωρεάν ενέργεια. Όχι ρήτρες αναπροσαρμογής, όλα να πάνε σε κρατικό επίπεδο, το οποίο κράτος θα είναι για την αυθονία, θα φροντίζει για την αυθονία του πολίτη και για τη δωρεάν ενέργεια και νερό, κυρίως αφού θα θεωρεί και είναι ανθρώπινα αγαθά, προς τον πολίτη δωρεάν, κύριε Βοντετσιάνο, όλοι αυτοί. Δεν χρειάζονται ούτε δικηγόροι ούτε τίποτα για να έχουν το δίκιο τους. Το δίκιο δεν μας το δίνει κανένας, είναι δικό μας από γεννησιμιού μας. Αυτό είναι. Οπότε όλοι μαζί, αν ενωθούμε ή όσοι ενωθούμε και όσοι πάρουμε αλήθειες, τις μεταλαμπαδεύσουμε αλλού και γίνουν μικρές εστίες βομβών, με την καλή έννοια, ποτέ με τη βία. Και όταν υπάρχουν εκατοντάδες γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης σε όλο τον κόσμο, τα περισσότερα σαφώς στη χώρα μας, και μπορούν να προσφύγουν κάτοικοι είτε χωριού, είτε Κωμόπολης, είτε πόλεως σε αυτά, και
να δουν τις αλήθειες, να τις πάρουν γραμμένες στα χέρια τους. Να τες οι βόμβες, αυτές οι μικρές βόμβες, κύριε Βοντετσιάνο, που θα ανατρέψουν αμέσως το όποιο καθεστώς. Ήδη τρίζει. Η καρέκλα του Μητσοτάκη τρίζει, αλλά μην ανέβει εκεί πέρα πάνω ένας άλλος, ο οποίος ήδη έχει δοκιμαστεί. Και ήδη έχουμε δει το καταστροφικό του έργο. Να ανέβει εκεί πάνω ο πολίτης που μας ακούει αυτή τη στιγμή, κύριε Βοντετσιάνο, και θεωρεί ότι είναι άξιος και θα πράξει το δίκαιο του λαού, της περιφέρειάς του, της χώρας του. Αυτό. Κύριε Αμενίδου, ήταν πολύ χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες που δώσατε και εγώ ειλικρινά περίμενα από την δικαίωση αυτών των συνανθρώπων μας να επεκταθεί σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό που ήρθαν οι λογαριασμοί φουσκωμένοι και νομοτελειακά και λογικά και σωστά να συμψηφιστούν τα ποσά ή να αφαιρεθούν τα ποσά, τα παραπάνησια που βάλανε από αυτή τη ρήτρα. Και αφού κατάλαβαν και οι ίδιοι το λάθος της παράνομης αυτής ρήτρας, που ήταν όντως και αντισυνταγματική, και εδώ πέρα έδειξε και το δικαστήριο την δική του απόφαση, τέλος πάντων, περίμενα κάτι διαφορετικό. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, πήραμε την πληροφόρηση από την κυρία Εμενίδου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή της παρουσία εδώ στο κανάλι μας. Και εγώ ευχαριστώ. Είναι να μην γίνει η αρχή. Γι' αυτό βγήκε η παροιμία, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Έγινε η αρχή. Θα μεταλαμπαδευτεί η γνώση και ο ξεσηκωμός, κύριε Βοντεσιάνο. Είναι να μην γίνει η αρχή. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το βήμα. Είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της, στην τεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία. Πάντα ο καλός μας σκηνοθέτης Νίκος Σαλονίδης. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Βοντεσιάνος. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.